30 Μαΐου του 2018 είναι η μέρα ορόσημο. Είναι η μέρα που έχει οριστεί σαν Πανεθνική ημέρα δράσης και παλαϊκής κινητοποίησης, με 24 ώρες γενική απεργία από τη ΓΕΣΕΑ και ΑΔΕΔΗ και με τη συμμετοχή των συνδικαλιστικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, μικρομεσαίων, επαγγελματιών και συνταξιούχων. Οι 10 φορείς που συγκροτούν την κοινωνική συμμαχία έχουν σαν στόχο την ανάδειξη κοινών κορυφαίων προβλημάτων που μαστίζουν τα τελευταία χρόνια την ελληνική κοινωνία, όπως η λιτότητα, η ανεργία, η υπερφορολόγηση, προβλήματα και πολιτικές που έχουν οδηγήσει μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού στο κοινωνικό αποκλεισμό, τη φτώχεια και την εξατλίωση. 8 χρόνια λιτότητας εκλόπισαν τη χώρα σε βαθιά παρατηταμένη και ανακυκλώμενη οικονομική δυσφραγία και κοινωνική καχυποψία. Θύματα είναι υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, αλλά και οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Ανεργία, απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, δημευτική φορολόγηση και συφορολόγηση εργαζομένων, συνταξιούχων, εμπόρων και επιστημόνων, ελεύθερων επαγγελματιών, διεύρυνση των κοινωνικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων, πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας και επαγγελματική στέγηση των θυμάτων της κρίσης, συνθέτουν μια αδιέξοδη δυσκολία που βιώνουμε όλοι. Ο λαϊκισμός και η πόλωση που κυριαρχούν στη δημόσια σφαίρα στερούν κάθε προοπτική για τις υγιείς και παραγωγικές κοινωνικές δυνάμεις. Για το λόγο αυτό, για την προσωπευτικότερη φορεί της κοινωνίας των πολιτών, αναλαμβάνουμε νέα δράση και συγκροτούμε μια νέα ευρεία κοινωνική συμμαχία. Όλοι μαζί θέτουμε την πατρίδα μας στην πρώτη γραμμή με σκοπό την παλινόρθωση της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Αντιτασσόμαστε έπρακτα στην πόλωση, ενώνουμε δυνάμεις, ενεργούμε συλλογικά, αθροίζουμε εμπειρία και τεχνογνωσία. Για να πάμε μπροστά, χρειαζόμαστε ένα ρεαλιστικό και δίκαιο εθνικό σχέδιο παραγωγικής συγκρότησης. Βασικοί πυλώνες της νέας προσπάθειας είναι η ανθρωποκεντρική, διατηρήσιμη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που στερίζεται στο κράτος δικαίου και την κοινωνική δικαιοσύνη. Διεκδικούμε δυναμικά εναλλακτικές πολιτικές και μέτρα εξόδου από την κοινωνική οικονομική κρίση. Πρώτον, δραστική καταπολέμηση της ανεργίας και δημιουργία νέων μακροπρόθεσμα βιώσιμων θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς όρους και αμοιβές. Δεύτερον, κοινωνικό κράτος που παρέχει δίκτυα ασφαλείας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους αδύναμους συμπολίτες μας, που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία και την επαγγελματική στέγη των θυμάτων της Κρήτης. Τρίτον, ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με γνώμονα ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για το μετασχηματισμό του παραγωγικού προτύπου της χώρας. Τέταρτον, πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα ενισχύσουν την υγιή επιχειρηματικότητα, το παραγωγικό σχεδιασμό και το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Πέμπτον, προστασία της δημόσιας υγείας χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, με επαρκή χρηματοδότηση του ΕΣΥ με το φάρμακο που παραμένει δημόσιο αγαθό. Έκτον, δημόσιο, σύγχρονο, αποτελεσματικό, ψηφιακό, αξιοκρατικό, δημοκρατικό και βιώσιμο, με σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών και των λειτουργών του. Εξάλληψη των αντιαναπτυξιακών, διαρθρωτικών και γραφειοκρατικών εμποδίων. Έβδομον, αξιοπρεπή συντάξει και αυτονοήτως πλήρη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων για τον ανακαθορισμό του ύψους τους. 8. Περιορισμό της ξενοδοτικής φορολόγησης και εξάλληψη της δημιουργικού χαρακτήρα της φορολόγησης με παροχή φορολογικών κινήτρων συνδεμένου με την υγιή ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 9. Πολιτικές αγοράς εργασίας που δεν θα αναπαράγουν την εκμετάλλευση, τη φτώχεια και τον αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά αντίθετα θα αναβαθμίσουν το ανθρώπινο δυναμικό και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην παροχή συγκρότηση της χώρας. Και 10. Ανεξάρτητη δικαιοσύνη και εμπέδωση του κράτους δικαίου.